Εχθές έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Μαριάννα Βαρδινογιάννη σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν, ύστερα από προβλήματα υγείας που την ταλαιπωρούσαν, αφήνοντας πίσω ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Έγινε η ελπίδα για χιλιάδες παιδιά που έπασχαν και πάσχουν από καρκίνο. Έγινε το στήριγμα και το κουράγιο για χιλιάδες γονείς και απάλυνε τον πόνο αποτελώντας το σύμβολο της φιλανθρωπίας. Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, μια εμβληματική προσωπικότητα του 20ου αιώνα στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, νοσηλευόμενη σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας. Η αποτίμηση του έργου που αφήνει πίσω της είναι κάτι παραπάνω από δύσκολη, εξαιτίας του μεγέθους αλλά και της πολλαπλής της δράσης. Ο θάνατος της Μαριάννας Βαρδινογιάννη στερεί την πατρίδα μας από μια γυναίκα που ενσάρκωσε με τον πληρέστερο τρόπο την έννοια της προσφοράς στο κοινό καλό, υπόδειγμα κοινωνικής ευθύνης και ανθρωπιστικής ευαισθησίας. Εργάστηκε με όλες τις δυνάμεις στον αγώνα κατά του παιδικού καρκίνου, μερίμνησε για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών, έσκυψε πάνω από τα προβλήματα των γυναικών, επέδειξε ανεξάντλητο ενδιαφέρον για την οικογένεια και τη μητρότητα, συνέδραμε στεναρά στην αντιμετώπιση της φτώχειας, της ελλιπούς εκπαίδευσης, της παιδικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO, ιδρύτρια και πρόεδρος του Ιδρύματος για το Παιδί και την Οικογένεια, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη αφήνει πίσω της πολυσχεδές και βαρυσήμαντο έργο στα χνάρια των μεγάλων ευεργετών του τόπου, αλλά κυρίως ένα παράδειγμα ανθρωπιάς, σθένους, μαχητικότητας, ευγένειας και καλοσύνης, πολύτιμο για την κοινωνία μας. Εκφράζω τα ειλικρινή και βαθύτατα συλληπιτήριά μου στον σύζυγό της, Βαρδί, στα παιδιά, τα εγγόνια και σε όλους τους αγαπημένους της. Μητέρα η ίδια 5 παιδιών με 11 εγγόνια και ένα δυσέγγονο, έκανε το όραμα της πράξη αφιερώνοντας το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στην κοινωνική προσφορά. Για τη ζωή ενός και μόνο παιδιού άξιζε να αγωνίζεσαι, όπως η ίδια τόνιζε. Και έτσι έκανε. Τα παιδικά μάτια αναζητούσαν το βλέμμα της και εκείνη έβλεπε μέσα σε αυτά την ελπίδα. Και ως μητέρα ένιωσε και στάθηκε στον πόνο και την αγωνία της κάθε μάνας που το παιδί της έδινε τη μεγάλη μάχη με τον καρκίνο. Και μοιράστηκε η ίδια προσωπικά αυτή τη μάχη. Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη υπήρξε η ιδρύτρια και πρόεδρος του Σωματείου Ελπίδα, Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, στο πλαίσιο δράσεων του Ιδρύματος Μαριάννα Βαρδί Βαρδινογιάννη και του Σωματείου Σύλλογος Όραμα Ελπίδας. Από το 1999 ήταν πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πολλών διεθνών κοινωνικών και πολιτιστικών ιδρυμάτων και οργανισμών, ενώ συνεργαζόταν επίσης με μη κυβερνητικές οργανώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Το έργο της απέσπασε πλήθος διεθνών διακρίσεων αλλά και βραβείων. Αποχαιρετούμε με σεβασμό μια μεγάλη Ελληνίδα που ταύτισε την παρουσία της με την προσφορά στον άνθρωπο και ειδικά στα παιδιά. Γιατί η Μαριάννα Βαρδινογιάννη υπήρξε από τους πρωτοπόρους εκείνους, οι οποίοι στις μέρες μας μετέτρεψαν την αποκαλούμενη φιλανθρωπία σε χειροπιαστό κοινωνικό έργο. Χάρη σε αυτήν, εκατοντάδες παιδιά έχουν ήδη νικήσει τον καρκίνο που τα χτύπησε στο ξεκίνημα της διαδρομής τους. Ενώ πολλά άλλα θα ξαναπιάσουν σύντομα το νήμα της συνέχειας στο ταξίδι τους, ακολουθώντας στην Ελλάδα τις πιο σύγχρονες και εξελιγμένες θεραπείες. Έχοντας μάλιστα δίπλα τους τις οικογένειές τους. Η παρακαταθήκη αυτή νομίζω ότι ξεπερνά κάθε διεθνή διάκριση από τις πολλές που είχε η Μαριάννα. Η σκέψη μου, όπως και της Μαρέβας, είναι στον σύζυγο, στα παιδιά και στους δικούς της ανθρώπους. Μέσα από κάποια ελάχιστα στοιχεία από τα πολλά που έχουν δημοσιευθεί για το έργο της, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη με τη δράση της κατάφερε να σώσει πάνω από 1000 παιδιά που έπασχαν από καρκίνο, ενώ ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο η Ελπίδα έως το 2022 είχε διαθέσει πάνω από 50 εκατομμύρια για την αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου στην Ελλάδα. Η Ογκολογική Μονάδα Παιδών αντιμετώπισε χιλιάδες νοσηλίες και ο ξενώνας της Ελπίδας έχει φιλοξενήσει σχεδόν 2.500 οικογένειες, ενώ σχεδόν 124.000 είναι οι εθελοντές δότες της μοναδικής τράπεζας μυελού των οστών Όραμα Ελπίδας. Ανάμεσα στα δεκάδες έργα που αφήνει πίσω της είναι και το πρώτο κέντρο κυταρικής και γονιδιακής θεραπείας για παιδιά και εφήβους, ένα από τα λίγα στον κόσμο. Όμως η Μαριάννα Βαρδινογιάννη δεν έμεινε μόνο εκεί, καθώς μοιραζόταν την καθημερινότητά της με τους συνανθρώπους της που βρίσκονταν σε δυσκολία, όπως έκανε με τους πυρόπληκτους από τις φωνικές πυρκαγιές του 2007.
Παντρεμένη από το 1961 με τον επιχειρηματία Βαρδί Βαρδινογιάννη, υπήρξε διεθνώς αναγνωρισμένη ως κορυφαία προσωπικότητα για την αδιάκοπη συμπαράσταση προς δοκιμαζόμενους συνανθρώπους, ενώ συνεργάστηκε με κορυφαίες προσωπικότητες του 20ου αιώνα με παγκόσμια ακτινοβολιακή επιρροή. Και όπως η ίδια τόνιζε, δεν θα μπορούσε να καταφέρει το παραμικρό δίχως τη δυνατή υποστήριξη της δεμένης οικογένειάς της, του συζύγου της, των παιδιών και των εγγονών τους. Όχι μόνο ο πολιτικός και ο επιχειρηματικός κόσμος, αλλά και ο καλλιτεχνικός κόσμος θρηνεί με τον δικό του τρόπο για την Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Νίκος Κοκλώνης αφιέρωσε τη ζωή της για να στηρίξει παιδιά στη μάχη της με τον καρκίνο, δίνοντας νέο νόημα στη λέξη ελπίδα. Έκανε ένα σπουδαίο όραμα πράξη, εκπαιδεύοντας όλους εμάς να νοιαζόμαστε λίγο περισσότερο για όσους έχουν ανάγκη από την αγάπη μας. Θα είναι για πάντα εδώ, μέσα από το τεράστιο έργο της. Καλό ταξίδι. Ζέτα Μακρυπούλια. Μια γυναίκα πρότυπο που αφιέρωσε τη ζωή της στην προστασία των παιδιών και που το τεράστιο φιλανθρωπικό της έργο θα μας ακολουθεί για πάντα. Ήμασταν τυχεροί όσοι είχαμε την ευκαιρία να τη γνωρίσουμε και να ζήσουμε την σπανιότητα και ακαιρεότητα του χαρακτήρα της. Καλό σου ταξίδι, Μαριάννα. Ναταλία Γερμανού. Ήταν μάνα, όχι μόνο για τα δικά της παιδιά, αλλά για τα χιλιάδες που έσωσε. Δεν έδωσε μόνο την περιουσία της. Έδωσε το χρόνο της, αφιέρωσε τη ζωή της. Μια ζωή με ουσία. Καλό ταξίδι στον παράδεισο, Μαριάννα. Ρούλα Κορομιλά. Καλό ταξίδι. Έχω τόσα να θυμάμαι. Κώστας Μαρτάκης. Καλό παράδεισο. Απόστολος Γκλέτσος. Πραγματικά ορφάνεψαν παιδιά σε ανάγκη. Μεγάλη κυρία. Μας άκουσε, μας βοήθησε. Ο Θεός θα την πάρει δίπλα του. Κατερίνα Καινούριου. Τα λόγια είναι φτωχά μπροστά στο μεγαλείο της ψυχής, το σπουδαίο ανθρωπιστικό έργο, την ακούραστη δράση και την απόφαση ζωής της Μαριάννας Βαρδινογιάννη να δώσει ουσιαστική ελπίδα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με το καρκίνο. Πρότυπο και έμπνευση για όλους μας. Καλό ταξίδι. Αντώνης Ρέμος. Αγαπημένη μας, μη φοβηθείς τίποτα εκεί που πας. Θα συνοδεύουν την ψυχή σου εκατομμύρια ευχές. Παναγιώτης Ραφαηλίδης. Ευγνωμοσύνη για την ελπίδα. Καλή ανάπαυση. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες της.